Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, εμείς οι εργαζόμενοι στην ενέργεια έχουμε ένα λόγο παραπάνω για να στηρίξουμε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Μιας και νιώθουμε στο πετσί μας τι πάει να πει απελευθέρωση του κλάδου. Αν κοιτάξουμε λίγο πίσω, θα θυμηθούμε τι μας έλεγαν οι χειροκροτητές της απελευθέρωσης του κλάδου. Ότι δηλαδή θα έχουμε φθηνή ενέργεια, καλύτερους μισθούς και μάλιστα οι παρατάξεις των συνδικάτων που συμφωνούσαν με τη συγκεκριμένη πολιτική. Καλούσα τους εργαζόμενους να πάρουν μετοχές στη διαδικασία της μετοχοποίησης της εταιρείας για να γίνουν πλούσιοι. Σαν Κομμουνιστικό Κόμμα, ήμασταν το μόνο κόμμα που αντιτάχθηκε στην πολιτική της απελευθέρωσης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία ήταν οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη χώρα μας ψηφίστηκε από το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία και το Συναστισμό, το πρόπλασμα του ΣΥΡΙΖΑ. Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής ήταν η εργολαβοποίηση, οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, η διάλυση του ασφαλιστικού, το χρηματιστήριο ρήπων, η αύξηση του τιμολόγιου, το πρόγραμμα της μικρής ΔΕΗ, ο στρατηγικός επενδυτής, τα ΝΟΜΕ, η μείωση του προσωπικού, η εντατικοποίηση και τελευταίο στάδιο σε όλη αυτή την κατρακύλα η απολιγνητοποίηση με την οποία συμφωνούν όλα τα αστικά κόμματα και κάποιοι πονηροί κρύβονται πίσω από τη θέση όχι στη βίαιη απολιγνητοποίηση, που μέσα της περιέχει την αποδοχή της απολιγνητοποίησης και μπαίνουν στη λογική του πότε θα γίνει. Αν θα γίνει το 25, το 26 ή το 28 στην καλύτερη, αν κρατήσει ο πόλεμος. Η απολιγνητοποίηση θα έχει σαν αποτέλεσμα να χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας, να έχουμε ακόμα πιο ακριβό τιμολόγιο, να έχουμε ενεργειακή εξάρτηση της χώρας και να γεμίσουν όλα τα βουνά και τα βοσκοτόπια με ανεμογεννήτρες και φωτοβολταϊκά. Μας λένε ότι κλείνουν τις λιγνητικές μονάδες με πρόσχημα το περιβάλλον και από την πίσω πόρτα φέρουν καύση απορριμμάτων που είναι έως και 5 φορές πιο ρυπογόνα από τις παλιές λιγνητικές μονάδες, όπως για παράδειγμα του ΑΕΣ Λιπτόλ και του ΑΕΣ Τολεμαΐδος του παλιού. Μέσα σε όλες αυτές τις εξελίξεις ήρθε και ο πόλεμος για να αποδείξει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τη γύμνια αυτής της πολιτικής που αυξάνει με γοργούς ρυθμούς την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας. Η σημερινή κυβέρνηση, αλλά και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, οραματίζονται να γίνει η χώρα μας ένας ενεργειακός κόμπος τύπου Ουκρανίας, όπου θα μεταφέρονται μέσω αγωγών αέριο στην κεντρική Ευρώπη και μέσω της αναβάθμισης των δικτύων ρεύμα στα κράτη της Ευρώπης. Την ίδια στιγμή όμως το τιμολόγιο εκτοξεύεται στα ύψη και η λαϊκή οικογένεια δυσκολεύεται να καλύψει τις ανάγκες της σε ρεύμα και θέρμανση. Επομένως, το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι η πολιτική της απελευθέρωσης σημαίνει ενεργειακή φτώχεια για το λαό και εργασιακές σχέσεις μεσαίωνα για τους εργαζόμενους. Σύντροφοι και φίλοι, σας καλούμε το επόμενο διάστημα μέχρι τις εκλογές να κάνουμε τη νύχτα μέρα για να πάει όσο πιο ψηλά μπορεί το ΚΚΕ. Καλή δύναμη. Σας καλούμε όλους σε αυτόν τον αγώνα και σας ευχαριστώ.